Καρκίνος του μαστού, η μεγαλύτερη απειλή για τις γυναίκες. Υπάρχουν μία στις δέκα πιθανότητες για κάθε γυναίκα να εκδηλώσει κάποια στιγμή στη ζωή της τη μορφή αυτή της κακοήθους νόσου. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο υπολογίζεται στις 7.500. Αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο φύλλο παγκοσμίω. Η πρόληψη όμως και η έγκαιρη διάγνωση αποφέρει σημαντικά ωφέλη για το άτομο. Σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά ευρήματα, αν οι γυναίκε ξεκινούσαν να κάνουν κάθε χρόνο μαστογραφία από την ηλικία των 40, οι θάνατοι από καρκίνο του μαστού θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 40%. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η μαστογραφία είναι μία εξέταση μέσω ακτινοβολίας. δηλαδή ακτινογραφία των μαστών των γυναικών που γίνεται φάση και προφίλ και στους δύο μαστούς η οποία μπορεί να ανοιχνεύσει αν είσαι αρχικό στάδιο πρόωρα τον καρκίνο του μαστού ώστε να θεραπευτεί. Αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει να γίνεται έτσι κι αλλιώς και για αυτούς που υποψιάζονται ότι έχουν το πρόβλημα και σε αυτούς που δεν έχουν. Όπως επεσήμανε και ο παθολόγος Κώστας Αρχοντάκης, ο καρκίνο του μαστού μπορεί να εμφανιστεί τόσο στι γυναίκε όσο και στου άνδρες. Στου άνδρες παρουσιάζεται και αυτό ο καρκίνο του μαστού, αλλά είναι σπάνιο και οι άνδρες πολλές φορές αναγκάζονται αν υπάρχει διόγκος στο μαστό να κάνουν και αυτή μαστογραφία. Ακούγεται λίγο περίεργο αλλά και αυτό χρησιμοποιείται. Ο δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος από την ελληνική αντικαρκινική εταιρεία άρχισε σήμερα στο Δημοτικό Κήπο Χανίων όπου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι μέχρι και τη Δευτέρα. Η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία το παράδειγμα Χανίων έχει ξεκινήσει μια δράση που ανά 40 μέρες για να με σκοπό και το δόγμα της εταιρεία που είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Αυτά, όταν φροντίζουμε για αυτές τις δύο λέξεις, τις δύο εκφράσεις, τα προβλήματα σίγουρα περιορίζονται. Επόμενη στάση για τον δωρεάν μας το γραφικό έλεγχο είναι το Τσιρακίο Ίδρυμα στο Σκηνέ στις 28 του μήνα. Μάλιστα, αντίστοιχη δράση από την Ελληνική Αντικαρκίνικη Εταιρεία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και για τον ανδρικό του νομού μας.